Το νοσοποιητικό σύστημα είναι φορτισμένο με την άμυνα του οργανισμού, με την εξουδετερώση των εισβολέων. Τι γίνεται όμως όταν το νοσοποιητικό σύστημα λανθασμένα αναγνωρίζει σαν εισβολέα μια ουσία η οποία δεν είναι βλαβερή? Τότε έχουμε μια αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται ως αντίδραση υπερευαισίας ή πιο κοινώς αλλεργία. Δυστυχώς η αλλεργία δεν είναι κάτι σπάνιο στο σκύλο. Υπάρχουν φυλές οι οποίες εκδηλώνουν αλλεργία συχνότερα σε σχέση με άλλες και αυτές θεωρείται ότι είναι τα τεργέ με ιδιαίτερα συχνή στην Ελλάδα την εμφάνιση αλλεργίας στα West Highland White τεργέ, τα setter και οι βραχυκεφαλικές φυλές όπως είναι τα Boston τεργέ, τα Bulldog και τα Pug. Μία φυλή ακόμα η οποία έχει πολύ ψηλά ποσοστά αλλεργίας είναι το κινέζικο σαρπέι. Και λιγότερο συχνά, αλλά όχι τόσο σπάνια, το πούντλ. Τα κύρια συμπτώματα που μπορεί να εκδηλώσει ένας αλλεργικός σκύλος μπορεί να προέρχονται από το δέρμα και να αφορούν σε κνησμό, φαγούρα, όπως λέμε, σε φλεγμονή, κόκκινο δηλαδή, ερεθισμένο και πολλές φορές δέρμα το οποίο μπορεί να είναι και έως και υγρό. Μπορεί να προέρχονται από το αναπνευστικό σύστημα και να αφορούν σε βήχα ή σε φθένισμα και μπορεί να προέρχονται και από το πεπτικό σύστημα και να εκδηλωθούν ως εμετή ή διάρρηση. Ένας σκύλος μπορεί να είναι αλλεργικός σε οποιαδήποτε ουσία πρακτικά. Οι ουσίες που μπορεί να διαγείρουν λανθασμένο το νοσοποιητικό σύστημα και χαρακτηρίζονται ως αλλεργιογόνα μπορεί να προέρχονται από το περιβάλλον, από φυτά, όπως για παράδειγμα η γύρη, μπορεί να προέρχονται από το σπίτι μας, όπως είναι η σκόνη και τα ακάραια, κάποια μικροσκοπικά πλάσματα τα οποία ζουν σε αυτή. Μπορεί να αφορούν σε φάρμακα, οπότε έχουμε τη φαρμακευτική αλλεργία, ή ακόμα και σε οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τον οργανισμό του κατοικιδίου μας, όπως είναι πλαστικά παιχνίδια, κρεβατάκια και υφάσματα. Μία ιδιαίτερη μορφή αλλεργίας είναι η τροφική αλλεργία, όπου ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά στις πρωτεΐνες κάποιες συγκεκριμένες πηγής τροφής. Η τροφική αλλεργία, όπως ονομάζεται η αλλεργία αυτή, δεν έχει εποχιακό χαρακτήρα εμφανίσεις. Σε αντίθεση με τις αλλεργίες οι οποίες σχετίζονται με τα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος, οι οποίες τουλάχιστον στην αρχή εκδηλώνονται συνήθως εποχιακά. Όπως για παράδειγμα οι αλλεργίες που σχετίζονται με τα φυτά, που είναι πολύ συχνότερες την άνοιξη, ή οι αλλεργίες οι οποίες προέρχονται από αλλεργιογόνα οικιακά, όπως είναι τα ακάρια της σκόνης, που είναι πιο συχνές το χειμώνα που τα σπίτια μας είναι αρνητικά κλειστά. Ένας σκύλος ο οποίος εκδηλώνει συμπτωματολογία που προσομοιάζει με αυτήν των αλλεργιών, θα πρέπει να ελέγχεται πρώτα για όλα τα νοσήματα τα οποία μπορεί να δίνουν παρόμοια συμπτωματολογία. Γιατί δυστυχώς η οριστική πιστοποίηση του ότι ένας σκύλος είναι αλλεργικός δεν είναι εύκολη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί, εάν πρόκειται για παράδειγμα για δερματικά συμπτώματα, να γίνει μια προσεκτική δερματολογική εξέταση, πάντα μια προσεκτική λήψη ιστορικού, λήψη δειγμάτων για καλλιέργειες, ξέσματα, τριχόγραμμα, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος λοιμώδης ή μολυσματικός παράγοντας. Σε ό,τι αφορά το πεπτικό σύστημα, μια λεπτομερής καταγραφή του είδους της διατροφής του σκύλου. Και σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό σύστημα, μια προσεκτική κλινική εξέταση, ακρόαση, ενδεχομένως μια εκμεογραφία θώρακος, η οποία θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου άλλου νοσήματος. Σε περίπτωση που το σύνολο των συμπτωμάτων και το ιστορικό του ζώου παραπέμπει σε αλλεργία, η δυνατότητα διάγνωσης στηρίζεται είτε στις δοκιμές αλλεργιογόνων, δηλαδή στην ανίχνευση της αντίδρασης του οργανισμού σε συγκεκριμένα αλλεργιογόνα, που μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Η μία είναι με ενδοδερμικές δοκιμές, που γίνονται με την έγχυση των αλλεργιογόνων υποδορίως στο σκύλο και τη μέτρηση της αντίδρασης του οργανισμού σε καθένα από αυτά, ή πιο πρόσφατα, με την ανίχνευση των αντισωμάτων που δημιουργεί ο οργανισμός στην προσπάθεια του να καταπολεμήσει εσφαλμένα τα αλλεργιογόνα στον ορό του αίματος.
Δυστυχώς η εξέταση αυτή γίνεται μόνο στο εξωτερικό, θα πρέπει δηλαδή το Δήμα να ληφθεί στην Ελλάδα και να αποσταλεί στο εξωτερικό, γιατί μόνο εξειδικευμένα εργαστήρια μπορούν να κάνουν με αρκετά μεγάλη αξιοπιστία την εξέταση αυτή. Αυτό που θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στο να προσανατολιστούμε στην πηγή της αλλεργίας, εκτός από τις ειδικές εξετάσεις, οι οποίες καλό θα είναι να γίνονται αν υπάρχει δυνατότητα, είναι το πολύ λεπτό μέρες ιστορικό. Εάν το ιστορικό παραπέμπει σε επαφή του ζώου με κάποιο αντικείμενο, με κάποια ουσία, με κάποιο υλικό με το οποίο δεν είχε ξανά έρθει σε επαφή, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση μιας ασυνήθισης αντίδρασης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό το πιθανώς βλαβερό συστατικό υλικό να το απομακρύνουμε από το περιβάλλον του ζώου μας και να δούμε αν τα συμπτώματα του υποχωρούν. Θα ήταν χρήσιμο να είμαστε παρατηρητικοί σε ό,τι αφορά το περιβάλλον που ζει το κατοικίδιό μας, ακόμα και το χώρο που βγαίνει για τη βόλτα του, το χώρο που κοιμάται, το είδος της διατροφής του και όλα αυτά είναι δυνατόν να τα καταγράψουμε και να τα συζητήσουμε με τον εκτενιατρό μας. Δύο πράγματα που είναι καλό να θυμόμαστε είναι ότι μία από τις συχνότερες ή μάλλον η συχνότερη αιτία αλλεργίας θεωρείται η αλλεργία στο σάλιο των ψηλών. Οπότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε πριν μπούμε σε πιο πολύπλοκα μονοπάτια διερεύνησης ότι ο σκύλος μας είναι απαλλαγμένος από τους ψήλους και αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε με ειδικά σκευάσματα που τους εξοντώνουν και μάλιστα υπάρχουν και κάποια τα οποία αποτρέπουν και την αναπαραγωγή τους και την ύπαρξη των προνυμφών και των αγών στο περιβάλλον οι οποίες μπορούν να επαναμολύνουν το σκύλο μας ακόμα και αν αυτός έχει απαλλαγή από τους ενήλικους ψήλους. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο που κάποιες φορές περνάει παρατήρητο είναι ότι ένας σκύλος που είναι αλλεργικός δεν θα εμφανίζει το σύνολο των συμπτωμάτων που αναφέραμε ή που μπορεί οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να βρει σε βιβλία ή στο ίντερνετ, αλλά να εμφανίζει ένα και μόνο σύμπτωμα. Ένας ερεθισμός στα μάτια, μάτια τα οποία είναι ερεθισμένα και τρέχουν περισσότερα δάκρυα. Μια οτίτιδα η οποία ενώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται στην αρχή υποτροπιάζει ξανά και ξανά. Μια εντοπισμένη αλλίωση του δέρματος η οποία δεν υποχωρεί εύκολα. Θα πρέπει να διερευνάτε για το αν πρόκειται για κάτι άλλο, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το σκυλάκι μπορεί να είναι αλλεργικό και να εμφανίζει μόνο αυτό το πολύ συγκεκριμένο και πολύ μεμονωμένο σύμπτωμα. Η αντιμετώπιση των αλλεργιών εξαρτάται από το είδος της, το είδος τους και από την και από τη φύση του αλλεργιογόνου. Αν για παράδειγμα καταλήξουμε είτε αποκλείοντας τα τρόφιμα που θεωρούμε ότι έχουν βλάψει το σκύλο μας, είτε με τις ειδικές εξετάσεις ότι έχουμε υπερευαισθησία, δηλαδή αλλεργία σε κάποια συγκεκριμένα συστατικά των τροφών, σε κάποιες συγκεκριμένες πρωτεΐνες, καλύτερη λύση είναι απλά να τα αποκλείσουμε από το συντηρήσιο του κατοικιδίου μας. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα όταν μιλάμε για τα αλλεργιογόνα περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να αποτρέψουμε το κατοικίδιο μας από να έρχεται σε επαφή με φυτά ή με τη σκόνη του σπιτιού που ό,τι και να κάνουμε, όσο καθαρό και να κρατήσουμε το σπίτι μας, θα υπάρχει. Εκεί αυτό που θα πρέπει να πετύχουμε είναι τουλάχιστον να μειώσουμε τον όγκο της έκθεσης του κατοικίδιου μας. Δηλαδή, αν μιλάμε για παράδειγμα για τα αλλεργιογόνα της σκόνης, να προσπαθήσουμε να έχουμε το περιβάλλον μας όσο γίνεται πιο καθαρό και να αερίζουμε το σπίτι μας ώστε να μην είναι ερμετικά κλειστό και να δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρνητικό για ένα αλλεργικό κατοικίδιο. Να φροντίσουμε, επειδή πολλές φορές αναπνευστικά συμπτώματα αλλεργίας μπορεί να οφείλονται και σε καπνό, όπως για παράδειγμα από το τζάκι από τον καπνό του τσιγάρου μας, να μην εκτίθεται το κατοικίδιο μας σε τέτοιες συνθήκες. Και σε ό,τι αφορά τα αλλεργιογόνα περιβάλλοντος, να φροντίσουμε να απομακρύνουμε, για παράδειγμα, πολύματα από φυτά ή από γέρια από το σκύλο μας, κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε, λούζοντάς τον συχνότερα από ό,τι θα προτείναμε για έναν υγιή σκύλο, με υποαλλεργικά ή ακόμα περισσότερο με αντιαλλεργικά σαμπάν, δηλαδή με σαμπάν τα οποία περιέχουν κάποιες ουσίες οι οποίες μειώνουν τα επίπεδα της πλεγμονής. Εάν αυτά δεν είναι αρκετά, πράγμα που δυστυχώς σημαίνει συχνά, τότε θα πρέπει να στραφούμε σε φαρμακευτική αντιμετώπιση,
η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση αντισταμινικών, που μειώνουν τα επίπεδα φλεγμονής και τον πνισμό. Τα αντισταμινικά περίπου σε ένα ποσοστό 50% των σκύλων δυστυχώς δεν μας δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και εκεί μπορεί να χρειαστεί να καταφύγουμε στη χρήση κορτικοστεροειδών, της κορτιζόνης ή των παραγόγων της, όπως είναι γνωστά. Φαρμακών στα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ σύνεση, με προσοχή και χορηγώντας τις μικρότερες δόσεις, οι οποίες μαζεύουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τον περιορισμό των συμπτωμάτων, του ερεθισμού και του πνισμού. Μία πιο σύγχρονη αντίληψη στην αντιμετώπιση των αλλεργιών, η οποία διερευνάται και η οποία έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, είναι η χρήση ουσιών οι οποίες προκαλούν σταδιακή επευαισθητοποίηση του οργανισμού, δηλαδή κάνουν τον οργανισμό μας, για να το πω πιο απλά, λίγο-λίγο να συνηθίζει τα αλλεργιογόνα και να πάψει να τα θεωρεί ως εισβολής, ως λαβερές ουσίες. Για να χορηγηθεί, για να επιτευχθεί αυτό, για να χορηγηθεί μια τέτοιου τύπου θεραπεία, είναι απαραίτητη βέβαια η διάγνωση, ο εντοπισμός των αλλεργιογόνων στα οποία είναι ευαίσθητα το κατοικίδιό μας. Πρέπει δηλαδή να γίνει διάγνωση είτε με δοκιμές αλλεργιογόνων στο δέρμα, είτε με την ανίχνευση των αντισωμάτων στον ορό. Σε αυτή την περίπτωση, με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, υπάρχει δυνατότητα από τα εξειδικευμένα εργαστήρια να μας παρασκευάσουν μία σειρά από ενέσεις, οι οποίες τι κάνουν. Χορηγώντας το αλλεργιογόνο από ελάχιστες ποσότητες σε σταδιακά αυξανόμενες ποσότητες, κάνουν τον οργανισμό να συνηθίζει λίγο-λίγο το αλλεργιογόνο και να μην αντιδρά υπερβολικά σε αυτό. Είναι μια μακροχρόνια και επίπονη διαδικασία, η οποία στοιχίζει λίγο παραπάνω, αλλά η οποία πολλές φορές έχει αποτελέσματα τα οποία αξίζουν τον κόπο. Θεωρείται ότι ένα 50% των σκύλων μπορούν να ωφεληθούν ιδιαίτερα από μια τέτοια διαδικασία και ένα 25% θα ωφεληθεί εν μέρη και μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον μικρότερες δόσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων προκειμένου να διατηρούνται σε μια καλή κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει ένα 25% των σκύλων που στις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες θεραπείες αποκλειστοποίησης δεν ανταποκρίνεται καλά.